Βλέπουμε να χαιρετάει. Ευχαριστεί. Chicago. Hello, Greece. Thank you. Γεια σας. Καλησπέρα. To the government and the people of Greece, including Prime Minister Tsipras, who I thank for his partnership and for being here, along with so many young people, the future of Greece, I want to thank you for your warm and generous welcome. Thank you for many of you πραγματικά για την τόσο θερμή και γενναιόδορη υποδοχή. Όπως πολύ ξέρετε, αυτό είναι και το τελευταίο μου ταξίδι στο εξωτερικό ως πρόεδρος των ΗΠΑ. Και να ξέρετε ότι ήθελα πολύ σε αυτό το τελευταίο ταξίδι να έρθω στην Ελλάδα. Εν μέρη, διότι άκουσα, έμαθα για την θρηλυκή φιλοξενία του ελληνικού λαού. Την φιλοξενία. Εν μέρη, διότι έπρεπε να δω την Ακρόπολη, τον Παρθενώνα, αλλά επίσης για να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για όλα όσα εκείνα η Ελλάδα, αυτός ο κόσμος, ο μικρός, ο μέγας, προσέφερε στην ανθρωπότητα ανά τους αιώνες. Διακινήθηκαν από τις τραγωδίες του Εσχύλου και του Ευρυπίδη. Και ο νους μας καλλιεργήθηκε χάρη στις ιστορίες του Ηροδότου και του Θουκυδίδη. Η κατανόησή μας του κόσμου και της θέσης μας σε αυτόν εμπλουτίστηκε από τον Σοκράτη και τον Αριστοτέλη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επίσης ευγνωμονούν τους Έλληνες που τους τιμούν με τη φιλία τους. Πολλοί Ελληνοαμερικανοί στην πατρίδα μου, στο Σικάγο, μας τιμούν με τη φιλία τους. Και τους συναντά κανείς στην Greektown, καμιά φορά με τις φουστανέλες τους. Μαζί με τους οποίους γιορτάζουμε κάθε χρόνο την 25η Μαρτίου στο Λευκό Οίκο με σπανακόπιτα και ούζο. Πολλοί Ελληνοαμερικανοί ντύθηκαν το χακί, να ξέρετε, στον αγώνα για την ελευθερία της πατρίδας μας. Και πολλοί επίσης βάδισαν χέρι-χέρι με τον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ για να κάνουν τη χώρα μας πιο δίκαιη. Και Έλληνες και Αμερικανοί μαζί. Το κραυγάζουμε τον Γιάννη Αντετοκούμπο. Ο οποίος βελτιώνεται κάθε χρόνο, γίνεται όλο και καλύτερος. Και αν θέλετε να υπέρτε το παράδειγμα της κοινότητας της σκέψης, της αποφασιστικότητάς μας, της ενδοχής μας, μην πάτε μακριά, στρέψτε το βλέμμα στη Νέα Υόρκη, στο Ground Zero, εκεί που ορθώνονταν οι δίδυμοι πύργοι, εκεί που ανοικοδομείται η Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, που πριν από καιρό δεν ήταν παρά ένας σωρός από ερείπια. Πάνω απ' όλα όμως έχουμε χρέος στην Ελλάδα για ένα πολύτιμο δώρο, την αλήθεια, την πίστη ότι ως άτομα διαθέτουμε ελεύθερη βούληση, έχουμε το δικαίωμα και την ικανότητα να κυβερνούμε τους εαυτούς μας. Εδώ ακριβώς, πριν από 25 αιώνες, στους βραχώδεις λόφους αυτής της πόλης, γεννήθηκε μια νέα ιδέα. Κράτος. Η δημοκρατία. Κράτος, από το κράτος, the power, the right to rule, comes from demos, την ισχύ, την εξουσία, το άρχιν citizens, και τον δήμο, τον λαό. Η Ελλάδα μας έδωσε λοιπόν την αντίληψη ότι είμαστε πολίτες, όχι δούλοι, είμαστε όμως υπηρέτες της κοινωνίας μας. Μας έδωσε την έννοια της πολιτείας, του πολίτη, ότι έχουμε και δικαιώματα και υποχρεώσεις. Την πίστη στην ισότητα ενώπιον του νόμου. Όχι μόνο για τους λίγους, αλλά για τους πολλούς. Όχι για την πλειοψηφία, αλλά και για την μειοψηφία. Όλα αυτά είναι έννοιες που αναπήδησαν, ανάβλησαν από αυτόν τον ιερό βράχο.
Βεβαίως, ακόμη και τότε, οι πρώτες μορφές δημοκρατίας δεν ήταν τέλειες. Όπως και οι πρώτες μορφές δημοκρατίας στις ΗΠΑ δεν ήταν τέλειες. Τα δικαιώματα των αρχαίων Αθηναίων δεν αφορούσαν γυναίκες και σκλάβους. Όμως, ο Περικλής έλεγε ότι το πολίτευμά μας ευνοεί τους πολλούς και όχι τους λίγους. Μα γι' αυτό και αποκαλείται δημοκρατία. Οι Αθηναίοι ήξεραν επίσης ότι οι ευγενείς ιδέες από μόνες τους δεν αρκούν. Για να αποκτήσουν νόημα πρέπει να εμπεδώνονται σε νόμους και να προστατεύονται από θεσμούς, να εμπεδώνονται με τη συμμετοχή και γι' αυτό συνέρχονταν στην Εκκλησία του Δήμου για να συζητήσουν για τα κοινά. Και εκεί κάθε πολίτης είχε το δικαίωμα να ομιλεί, να ψηφίζει για να τάσει ως ισχυρός ή με ένα βότσαλο, λευκό για το ναι, μαύρο για το όχι. Οι νόμοι χαράσονταν σε μαρμαρινές πλάκες για να τις βλέπουν όλοι και να συμμορφώνονται. Και τα δικαστήρια με ενόρκους τους πολίτες μεριμνούσαν για το κράτος δικαίου. Η πολιτική δεν ήταν πάντοτε βέβαια ευχαριστημένη γιατί κινδυνεύαν από εξωστρακισμό, από εκδίωξη όταν δεν άρεσαν στον λαό. Όμως κατά τη διάρκεια χιλιετιών κατήσχησαν και άλλες ζωφερές απόψεις για την εξουσία κατά τη διάρκεια της ανθρώπινης ιστορίας. Γιατί κάποιοι πίστεψαν ότι ο κόσμος δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα με τη δημοκρατία. Ο κόσμος δεν αρέσκεται στην αυτοδιάθεση, ότι προτιμάει να του λένε τι να κάνει και ότι ο ηγέτης είναι υπεύθυνος για την διατήρηση της τάξης μέσω της βίας, μέσω της σιδηράς χειρός. Συναντήσαμε λοιπόν και άλλες απόψεις για την διακυβέρνηση. Κάποιοι πίστεψαν ότι ισχύς μου ο νόμος. Κάποιοι άλλοι πίστεψαν ότι ορισμένοι είναι ανώτεροι λόγω καταγωγής, λόγω πίστης, λόγω φιλής, λόγω εθνοτικής καταγωγής. Και πολλές φορές αυτές οι απόψεις δικαιολόγησαν την κατάκτηση, τον επεκτατισμό, την εκμετάλλευση, τον πόλεμο. Όμως, κατά τη διάρκεια αυτών των χιλιετιών, η φλόγα που άναψε εδώ, στην Αθήνα, δεν έσβησε ποτέ. Ετράφη και από το περίφημο κίνημα του διαφωτισμού, αναζωπηρώθηκε από τους πατέρες του Αμερικανικού έθνους που διακήρυξαν ότι εμείς είμαστε το έθνος, οι άνθρωποι, ο λαός, γιατί γεννηθήκαμε ίσοι και γιατί ο δημιουργός μας έπλασε με τα ίδια απαράγραπτα δικαιώματα. Ακόμη και σήμερα υπάρχουν αυτοί που απειλούν αυτά τα ιδανικά. Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι αυτά είναι για τη Δύση, είναι δυτικά ιδεώδη. Λένε ότι ορισμένοι πολιτισμοί, ορισμένες κοινωνίες δεν είναι έτοιμες για δημοκρατία και ότι προτιμούν την αυταρχική διακυβέρνηση. Εγώ θα τους πω ότι μετά από 8 χρόνια ως πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, μετά από τόσα πολλά ταξίδια σε ολόκληρο τον πλανήτη, δεν έχω καμία αμφιβολία ότι βεβαίως κάθε χώρα θα τραβήξει το δικό της δρόμο, γιατί έχει τις δικές της παραδόσεις. Όμως, αυτό το οποίο επίσης πιστεύω μετά από 8 χρόνια στη θέση αυτή, είναι ότι κάθε άνθρωπος αποζητά να ζήσει με αξιοπρέπεια, να έχει έλεγχο της ζωής του, να ελέγχει το μέλλον του. Κάθε άνθρωπος θέλει να είναι συμμέτοχος στην χάραξη του πεπρωμένου μιας κοινωνίας και ενός έθνους. Και αυτή η φλόγα αποτελεί οικουμενική αξία. Είναι μια φλόγα που σιγοκαίει στην καρδιά κάθε ανθρώπου. Αυτό υπόθησε και έναν Ελληνεπίσκοπο ψηλά σε ένα βουνό να σηκώσει το λάβαρο της ανεξαρτησίας. Γι' αυτό και λαοί στην Αμερικανική Ήπειρο, στην Αφρική, στην Ασία αποτείναξαν τον ζυγό της επικειοκρατίας. Γι' αυτό και οι λαοί στο σιδηρούν παραπέτασμα περπάτησαν υπό τη σημαία της αλληλεγγύης και ενώθηκαν με τις μεγάλες δημοκρατίες, τις δικές σας δημοκρατίες. Γι' αυτό υποστηρίζουμε σήμερα το δικαίωμα των Ουκρανών να χαράξουν τη δική τους πορεία. Γι' αυτό και υποστηρίζουμε τους Τινήσιους,
τον λαό της Μιανμάρ, καθώς βρίσκονται τώρα σε πορεία εκδημοκρατισμού. Αυτό ήταν και ο ακρογωνιαίος λίθος της πολιτικής μου αυτά τα 8 χρόνια. Εννοείται ότι συνεργαζόμαστε με όλες τις χώρες, αναγκαστικά. Πολλές από αυτές δεν είναι δημοκρατίες. Κάποιες είναι δημοκρατίες με την έννοια ότι εξάγουν εκλογές, αλλά δεν είναι δημοκρατίες έτσι όπως τις εννοούμε εμείς, δημοκρατίες συμμετοχής και συνένεσης. Όμως, η τροχιά μας, η πορεία μας ως χώρας ήταν ανέκαθεν να υποστηρίζουμε τις προσπάθειες αυτών που πιστεύουν στην αυτοδιακυβέρνηση, στη δημοκρατία, σε αυτούς που πιστεύουν στις αξίες που γεννήθηκαν εδώ πριν από τόσους αιώνες. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο ότι παραμένουμε πιστοί στις δικές μας αξίες, δεν πρόκειται μόνο για ιδεολογία. Υπάρχει μια πρακτική πτυχή. Έχουμε τους δικούς μας λόγους να υποστηρίζουμε τις δημοκρατίες, εμείς ως Αμερικανοί. Διότι η ιστορία μας δείχνει ότι οι χώρες με δημοκρατική διακυβέρνηση είναι γενικά πιο δίκαιες, πιο σταθερές και πιο επιτυχημένες εν τέλει. Οι ανοιχτές δημοκρατίες, οι ανοιχτές κοινωνίες φέρνουν την ευημερία, γιατί όταν οι άνθρωποι είναι ελεύθεροι να ανταλλάσσουν απόψεις, να ανακαλύπτουν, να δημιουργούν, τότε οι άνθρωποι, οι νέοι άνθρωποι όπως εσείς εδώ σήμερα, ανακαλύπτουν αυτά που μπορούν να κάνουν με το διαδίκτυο, με την τεχνολογία και τότε απελευθερώνουμε τις δυνατότητές μας, την καινοτομία και τότε ευημερούν οι κοινωνίες μας. Τότε υλοποιούμε νέα προϊόντα, νέες υπηρεσίες, νέες ιδέες. Βελτιώνουμε την οικονομία μας. Ενώ στις κοινωνίες που βασίζονται στην επιβολή, εκεί οι άνθρωποι πρέπει να μάθουν ότι υπάρχει και ένας διαφορετικός δρόμος, μη βίαιος, ειρηνικής συνύπαρξης. Και αυτό ακριβώς εν τέλει φέρνει την σταθερότητα που εν γέννη ευνοεί την οικονομική ανάπτυξη. Η ιστορία των δύο τελευταίων αιώνων μας δείχνει ότι οι δημοκρατίες τείνουν να διεξάγουν λιγότερους πολέμους μεταξύ τους. Η περισσότερη δημοκρατία, λοιπόν, είναι καλή για τους λαούς του κόσμου, αλλά και για τη δική μας ασφάλεια. Γι' αυτό και οι κοντινότεροι φίλοι μας είναι δημοκρατίες, όπως η Ελλάδα. Γι' αυτό και είμαστε σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, σε μια συμμαχία δημοκρατιών. Πρόσφατα επενδύσαμε στο ΝΑΤΟ, εντείναμε την παρουσία μας στην Ευρώπη και σήμερα το ΝΑΤΟ, η σημαντικότερη συμμαχία στον πλανήτη, είναι έτοιμο να δράσει περισσότερο από ποτέ. Και είμαι βέβαιος ότι όπως η δική μας προσήλωση στο ΝΑΤΟ διαρκεί εδώ και 7 δεκαετίες, αυτή η προσήλωση θα συνεχιστεί, όπως θα συνεχιστεί και η δέσμευσή μας να υπερασπιστούμε κάθε σύμμαχό μας. Οι δημοκρατίες μας κάνουν πιο δυνατούς. Πιο δυνατούς από τους τρομοκράτες, τους φονταμενταλιστές, τα απολυταρχικά καθεστώτα που δεν ανέχονται την διαφορά, δεν ανέχονται τις διαφορετικές ιδέες, που προσπαθούν να αλλάξουν τον τρόπο ζωής των ανθρώπων με τρόπο βίαιο. Θέλουν να μας κάνουν να υπαναχωρήσουμε από τις αξίες μας. Η δημοκρατία είναι πιο ισχυρή, εν τέλει, από οργανώσεις όπως ο ISIS. Γιατί οι δημοκρατίες μας δεν έχουν αποκλεισμούς. Εμείς είμαστε ανοιχτοί. Καλωσορίζουμε τον καθένα. Καλωσορίζουμε τους πρόσφυγες που έχουν ανάγκη. Τους καλωσορίζουμε στις χώρες μας. Και πουθενά δεν είδαμε αυτήν την συμπαράσταση πιο φανερή, πιο έκδηλη, παρά στην Ελλάδα. The Greek people's generosity towards refugees arriving on your shores has inspired the world. That doesn't mean that you should be left. Ο ελληνικός λαός ήταν γενναιόδωρος, έδειξε γενναιοδωρία που ενέπνευσε τον πλανήτη. Το οποίο δεν σημαίνει ότι πρέπει να παραμείνετε μόνοι σας στην προσπάθεια αυτή. Χρειάζεται μια συλλογική συνέγερση στην Ευρώπη και στον πλανήτη για να κάνουμε αυτό που πρέπει για αυτούς τους ανθρώπους που χρειάζονται τόσα πολλά. Η Ελλάδα δεν μπορεί να σηκώσει μόνη της το φορτίο.
Το ότι είσαστε όμως δημοκρατία, αυτό ανοίγει την καρδιά σας στους ανθρώπους που χρειάζονται συμπαράσταση. Δεν θα ήταν έτσι τα πράγματα αν η Ελλάδα δεν ήταν δημοκρατία. Οι δημοκρατίες βασίζονται στην ιδανική διευθέτηση των ζητημάτων και των διαφορών. Και εμείς πιστεύουμε ότι η συνεργασία και ο διάλογος είναι ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις μεταξύ εθνών. Πιστεύω λοιπόν, συναφώς και εγώ, ότι οι δημοκρατίες μας τείνουν περισσότερο να λύνουν ειρηνικά τις διαφορές τους. Με τρόπο που δεν οδηγεί στον πόλεμο. Με την διπλωματία καταφέραμε να σταματήσουμε το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν χωρίς να ακουστεί ένας πυροβολισμός. Με τη διπλωματία οι Ηνωμένες Πολιτείες αποκατέστησαν τις διπλωματικές τους σχέσεις με την Κούβα. Και με τη διπλωματία είμαστε σε επαφή με την Ελλάδα και μαζί με άλλες 200 χώρες και καταφέραμε μαζί να υπογράψουμε την πιο σημαντική συμφωνία για το κλίμα του πλανήτη. Και για που μιλάμε για τη μεταβολή του κλίματος, υπάρχει σχέση ακόμα και μεταξύ δημοκρατίας και επιστήμης. Επιστήμη σημαίνει ότι παρατηρούμε, δοκιμάζουμε, πειραματιζόμαστε. Επαληθεύουμε τις υποθέσεις εργασίας βάσει των πραγματικών γεγονότων, όχι με προκαταλήψεις και προλήψεις, όχι με ιδεολογία. Παρατηρούμε τι γίνεται γύρω μας. Ο πλανήτης έχει όλο και λιγότερα σύνορα, μικραίνει και γι' αυτό μαζί. Για να επιπλέον λοιπόν λόγο πρέπει να συζητήσουμε το θέμα του κλίματος. Και ο δημοκρατικός διάλογος επιτρέπει στους επιστήμονες να αναλάβουν τον ρόλο τους και να σχεδιάσουμε μαζί την συλλογική μας ανταπόκριση. Η δημοκρατία βεβαίως, όπως όλα τα ανθρώπινα δημιουργήματα, είναι ατελής. Μπορεί πολλές φορές να αργεί, πολλές φορές μας απογοητεύει, πολλές φορές είναι μια ακαταστασία. Η πολιτική πολλές φορές δεν είναι καθόλου δημοφιλής σε μια δημοκρατία, ανεξαρτήτως κόμματος. Διότι εξ ορισμού δημοκρατία σημαίνει ότι δεν θα έχεις ποτέ το 100% αυτό που θέλεις. Χρειάζονται συμβιβασμοί. Ο Winston Churchill είχε πει ότι η δημοκρατία είναι το χειρότερο πολίτευμα που γνωρίζουμε, εκτός βεβαίως από όλα τα άλλα. Σε μια πολυεθνική, πολυπολιτισμική κοινωνία, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η δημοκρατία πολλές φορές είναι πολύπλοκη. Πιστέψτε με, το ξέρω από πρώτο χέρι. Όμως είναι καλύτερη από κάθε άλλη εναλλακτική λύση, γιατί μας επιτρέπει να επιλύσουμε τις διαφορές μας με τρόπο ειρηνικό και να πλησιάσουμε στην επίτευξη των ιδανικών μας, να δοκιμάσουμε νέες ιδέες, μας επιτρέπει να διορθώσουμε επίσης τα λάθη μας. Ό,τι και αν κάνει ο Πρόεδρος, όποιο και είναι το αποτέλεσμα των εκλογών, ποιους νόμους και αν ψηφίσουμε. Και οτιδήποτε δεν πάει καλά σε όλα αυτά. Ναι, μπορούμε να το διορθώσουμε μέσω των δημοκρατικών μας θεσμών. Και ανά τους αιώνες στην Αμερική συνειδητοποιήσαμε ότι είμαστε όλοι ίσοι, ότι γεννηθήκαμε όλοι ίσοι. Δεν είχαμε συνειδητοποιήσει αυτό από την αρχή. Και έτσι τα δικαιώματα στην Αμερική αφορούν πλέον και τους Αφροαμερικανούς, τις γυναίκες, τους ανθρώπους με αναπηρίες, τους Ινδιάνους, τους ιθαγενείς Αμερικανούς. Τώρα πια όλοι στην Αμερική έχουν δικαίωμα να παντρεύονται όποιο πρόσωπο θέλουν. Γι' αυτό και καλωσορίζουμε τους πάντες, τους μετανάστες, οι οποίοι προσπαθούν να δώσουν ό,τι καλύτερο μπορούν στα παιδιά τους. Και αυτό μας κάνει πιο δυνατούς. Εδώ λοιπόν, εδώ που γεννήθηκε η δημοκρατία, επαναβεβαιώνουμε για άλλη μια φορά την πίστη μας στα ιδανικά και στις ιδέες μας, τον δικό μας δημοκρατικό τρόπο ζωής. Την ελευθερία του λόγου, την ελευθερία του συνέρχεστε, γιατί η εξουσία
πρέπει να πηγάζει πάντοτε από τον λαό, του οποίου η φωνή πρέπει πάντα να ακούγεται. Πιστεύουμε στον ελεύθερο τύπο, ο οποίος θα στυλιτεύει την αδικία και θα αναδεικνύει την ευθύνη των κυβερνώντων. Πιστεύουμε στην θρησκευτική ελευθερία, γιατί είμαστε όλοι ίσοι ενώπιον του Θεού. Πιστεύουμε στην ανεξάρτητη δικαιοσύνη, η οποία μεριμνά για το κράτος δικαίου και τα δικαιώματα του ανθρώπου. Στην διάκριση των λειτουργιών, για να περιορίζεται η ενδεχόμενη αυθαιρεσία της κυβέρνησης. Και σε ελεύθερες και δίκαιες εκλογές, διότι οι πολίτες πρέπει να είναι σε θέση να επιλέγουν τους ηγέτες τους. Ακόμη κι αν ο δικός σας υποψήφιος δεν εκλέγεται πάντα. Να ξέρετε ότι δίνουμε σκληρό αγώνα στις προεκλογικές εκστρατείες και στην Αμερική και εδώ, όμως μετά τις εκλογές η δημοκρατία βασίζεται, να ξέρετε, στην μετάβαση, στην ομαλή διαδοχή, ιδιαίτερα όταν το αποτέλεσμα δεν είναι αυτό που μας αρέσει. Μπορεί να παρατηρήσετε ότι δεν θα μπορούσα να έχω περισσότερες διαφορές με τον επόμενο Αμερικανό πρόεδρο, με τον νέο εκλεγέντα πρόεδρο. Έχουμε πολύ διαφορετικές απόψεις, όμως η δημοκρατία στην Αμερική είναι πολύ πιο σημαντική από οποιοδήποτε πρόσωπο. Γι' αυτό και έχουμε μια παράδοση. Ο επερχόμενος πρόεδρος καλωσορίζει τον νέο εκλεγέντα, όπως άλλωστε έκανα την περασμένη εβδομάδα. Τις επόμενες εβδομάδες η κυβέρνησή μου θα εξασφαλίσει την ομαλότερη μετάβαση, γιατί έτσι λειτουργεί η δημοκρατία. Γι' αυτό, όσο δύσκολο και να είναι, ξέρετε, έχει πολύ μεγάλη σημασία, ιδιαίτερα για τους νέους ανθρώπους, να καταλάβουν αυτό, ότι αυτήν τη στιγμή η πρόοδος ακολουθεί μια πολύπλοκη διαδρομή. Πολλές φορές κάνουμε ένα βήμα μπροστά, κάνουμε ένα βήμα πίσω, όμως, όσο διατηρούμε την πίστη μας στη δημοκρατία, όσο διατηρούμε την πίστη μας στους ανθρώπους, όσο παραμένουμε παρέγκλητα πιστοί στις αξίες μας σε μια ανοιχτή, δημοκρατική, ζωντανή κοινωνία και δημοκρατία, το μέλλον μας δεν είναι σε κίνδυνο. Γιατί η διακυβέρνησή μας θα παραμένει ο πιο αποτελεσματικός τρόπος διακυβέρνησης. Είναι αλήθεια, βεβαίως, ότι τα τελευταία χρόνια είδαμε ότι η δημοκρατία μας αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις, και θα αναφέρω δύο που αφορούν την Ελλάδα, αφορούν τις Ηνωμένες Πολιτείες, επηρεάζουν και ολόκληρο τον πλανήτη. Η πρώτη πρόκληση είναι το παράδοξο της σύγχρονης παγκοσμιοποιημένης οικονομίας. Οι ίδιες δυνάμεις, οι δυνάμεις της τεχνολογίας, της ολοκλήρωσης, της ενοποίησης, οι δυνάμεις που έφεραν την πρόοδο, που γέννησαν πλούτο, αυτές οι ίδιες δυνάμεις προκάλεσαν και ένα βαθύ σχίσμα. Παρά την ενοποίηση, το διαδίκτυο, την ενοποίηση, όλα αυτά, ξέρετε, βεβαίως βελτίωσαν τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων. Έβγαλαν οικογένειες από την φτώχεια, μας βοήθησαν να θεραπεύσουμε ασθένειες. Έχουμε περισσότερη πρόσβαση στην εκπαίδευση. Είμαστε καλύτεροι από ποτέ. Επωφελήθηκαν νέοι άνθρωποι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή, αν δεν ξέρετε το μέλλον και επιλέγατε να ζήσετε σε οποιαδήποτε στιγμή στην ιστορία του ανθρωπίνου γένους, εντάξει, θα θέλετε, προτιμούσατε να γεννηθείτε σε μια πλούσια οικογένεια, αλλά σε ποια κοινωνία θα θέλετε να γεννηθείτε? Νομίζω ότι όλοι θα διάλεγαν να γεννηθούν σήμερα. Γιατί σήμερα ο κόσμος, συλλογικά, συνολικά, είναι καλύτερος από ποτέ. Έχουμε καλύτερη υγεία, καλύτερη εκπαίδευση, καλύτερη οικονομία από ποτέ. Είμαστε ένας κόσμος λιγότερο βίαιος από ποτέ, παρά τις συγκρούσεις. Όλα αυτά είναι απόρρια της ενοποιημένης, παγκοσμιοποιημένης οικονομίας. Όμως, σε πολλές χώρες, σε πολλές κοινωνίες, συνέβησαν σημαντικές ανατροπές. Η τεχνολογία σημαίνει ότι τα προϊόντα παράγονται με λιγότερους εργάτες
τα εργοστάσια φεύγουν και πηγαίνουν σε άλλες χώρες. Πολλές φορές εκεί η μισθή είναι χαμηλότερη και τα δικαιώματα δεν την χάνουν επαρκούς προστασίες. Και αυτό σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι και τα συνδικάτα παραμένουν ανίσχυρα και δεν μπορούν να δώσουν τη μάχη για περισσότερα, για καλύτερους μισθούς, για καλύτερες παροχές. Έτσι λοιπόν ανταγωνίζονται με την παγκόσμια αγορά. Και έχουμε λοιπόν σκληρά εργαζόμενες οικογένειες, οι οποίες δύσκολα τα φέρουν βόλτα, δύσκολα μεγαλώνουν τα παιδιά τους εξαιτίας αυτού του παγκόσμιου ανταγωνισμού. Τι άλλο βλέπουμε επίσης? Βλέπουμε ότι αυτή η παγκοσμιοποίηση, η ενοποίηση, παράγει περισσότερες ανισότητες μεταξύ κρατών, αλλά και εντός των κοινωνιών μας. Βλέπουμε μεγάλες εταιρείες, βλέπουμε τις ελίτ να ζουν σε ξεχωριστό κόσμο, να αποφεύγουν τους φόρους, να ζουν με τους δικούς τους κανόνες, να εκμεταλλεύονται τα παραθυράκια. Φαίνεται ότι οι ισχυροί λοιπόν είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν να σορεύουν πλούτο πολύ περισσότερο από τους υπολείπους, και ενώ, όπως προείπα, οι φτωχές οικογένειες προσπαθούν να τα φέρουν βόλτα. Ο κόσμος μας γίνεται όλο και πιο άδικος. Αυτές οι ανισότητες αποτελούν μία από τις σημαντικότερες απειλές για την οικονομία μας και τις δημοκρατίες μας. Είναι μία ανισότητα την οποία ανεχόμασταν στο παρελθόν, γιατί δεν ξέραμε πώς να την αντιμετωπίσουμε. Σήμερα όμως δεν την ανεχόμαστε, γιατί όλοι έχουν ένα κινητό τηλέφωνο και βλέπουμε τι γίνεται γύρω μας. Έχουμε τη γνώση, έχουμε την πληροφόρηση. Ακόμα και στο πιο απομακρυσμένο αφρικανικό χωριό, ο κόσμος βλέπει, ο κόσμος ξέρει πώς ζει ο κόσμος στη Νέα Υόρκη ή στο Λονδίνο. Ακόμα και το πιο φτωχό παιδί, σε οποιαδήποτε από τις χώρες μας σήμερα, έχει επίγνωση αυτών που έχουν οι άλλοι και δεν έχει το ίδιο. Έχουμε λοιπόν διευρυνόμενη ανισότητα, αλλά και αυξανόμενη επίγνωση αυτής της ανισότητας στις κοινωνίες μας. Και γι' αυτό θεωρώ αυτήν την ανισότητα ως πρώτη προτεραιότητα της οικονομικής μου πολιτικής. Στις χώρες μας, στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και στις περισσότερες οικονομίες της αγοράς, ο κόσμος θέλει να επιβραβεύεται για αυτά που πετυχαίνει, για τη δουλειά του. Αν κάποιος έχει ένα νέο προϊόν, μια νέα υπηρεσία, θέλει να ανταμυφθεί. Αλλά δεν γίνεται ένας διευθύνων σύμβουλος να βγάζει σε μία μέρα περισσότερα από ότι ένας μέσος εργαζόμενος βγάζει σε ένα χρόνο. Ζούμε σε κοινωνίες όπου οι εργαζόμενοι ανεβαίνουν πιο δύσκολα στην οικονομική κλίμακα. Εργοστάσια κλείνουν. Εργοστάσια που στήριζαν την οικονομική ζωή σε μια ολόκληρη πόλη, σε μια πολιτεία. Και αυτό εντείνει την αίσθηση ότι η παγκοσμιοποίηση ωφελεί τους λίγους, αυτούς που είναι στην κορυφή της πυραμίδας. Και να ξέρετε ότι οι αντιδράσεις μπορούν να οδηγήσουν μια οικονομία και μια κοινωνία σε κατάρρευση. Ο ανταγωνισμός, επίσης, στρεβλώνεται μεταξύ χωρών. Και ο κόσμος ξέρει ότι η οικονομία μας γίνεται ο θάνατός σου, η ζωή μου. Ορθώνονται τείχη. Στις προηγμένες οικονομίες παρατηρούμε κινήσεις και από την δεξιά και από την αριστερά για να μπει τέλος στην διεύρυνση, στην ολοκλήρωση, στην παγκοσμιοποίηση για την οποία πασχίζουμε εδώ και χρόνια. Αυτή λοιπόν η αναδίπλωση, η ανάγκη να σταματήσουμε την πρόοδο, είναι κατανοητή. Ο κόσμος αισθάνεται ότι χάνει τον έλεγχο και αντιδρά. Το βλέπουμε εδώ, στην Ευρώπη, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το είδαμε στο δημοψήφισμα με το αποτέλεσμα του Brexit. Όμως, η τεχνολογία είναι τέτοια που πρέπει να σας πω ότι δεν μπορούμε να αποκοπούμε ο ένας από τον άλλον. Ζούμε με παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού. Οι ιδέες ταξιδεύουν πέραν των συνόρων. Οι δουλειές του μέλλοντος θα είναι διαφορετικές από αυτές του παρελθόντος. Αυτά προχωρούν. Να πάμε πίσω αποκλείεται. Ο μόνος δρόμος είναι προς τα εμπρός.
Δεν μπορούμε να διαρρήξουμε τους δεσμούς που έφεραν την πρόοδο και τον πλούτο. Όμως, η αίσθηση ότι ο θανάτος είναι η ζωή μου οδηγεί στην ρήξη και την σύγκρουση. Γι' αυτό και πιστεύω ότι η μοναδική μας ελπίδα είναι οι ανοιχτές αγορές, τα δικαιώματα του ανθρώπου, η δημοκρατία. Και έχω ανέκαθεν υποστηρίξει ότι βεβαίως η πορεία αυτή χρειάζεται διόρθωση. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι στο μέλλον οι χώρες μας θα επιμερίζουν με πιο δίκαιο τρόπο τα ωφελήματα. Γιατί τα σημαντικά προβλήματα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε ειλικρινά και κατά μέτωπο. Γνωρίζουμε ποιος είναι ο δρόμος για πιο ανοιχτές κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς. Το θέμα είναι αν έχουμε την πολιτική βούληση. Χρειαζόμαστε θαραλέες πολιτικές για πρόοδο, οικονομική ανάπτυξη, νέες θέσεις εργασίας. Πρέπει να δώσουμε αυξημένο ρόλο στους εργαζομένους, καλύτερους μισθούς, καλύτερες αμοιβές. Και αν το κάνουμε αυτό, οι επιχειρήσεις θα αποδίδουν καλύτερα γιατί οι καταναλωτές θα έχουν χρήματα να ξοδέψουν. Το ξέρουμε και ξέρουμε ότι πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο στους ανθρώπους μας, στην εκπαίδευση, των νέων, σε νέες δεξιότητες για να είναι ανταγωνιστικοί στην παγκόσμια αγορά. Να διασφαλίσουμε ότι είναι εύκολο για τους νέους ανθρώπους να μάθουν, να βρουν εργασία. Χρειάζονται όμως εκπαίδευση, χρειάζονται κατάρτιση, χωρίς να χρωστούν μια ζωή. Πρέπει επίσης να ενθαρρύνουμε την επιχειρηματικότητα, να γίνει πολύ πιο εύκολη η έναρξη μιας νέας επιχείρησης, να γίνει πιο εύκολο το επιχειρήν. Γνωρίζουμε επίσης ότι πρέπει να ενισχύσουμε το κοινωνικό μας σύμφωνο, να ενισχύσουμε ένα δίκτυο ασφαλείας για όλους, την υγεία, την σύνταξη, τα επιδόματα. Ακόμη και αν οι άνθρωποι μπορεί να μην κάνουν την ίδια δουλειά βεβαίως για 30 ή 40 χρόνια, πρέπει να εξυγχρονίσουμε επίσης τις υποδομές μας για να δώσουμε δουλειές. Να δώσουμε δουλειά στους επιστήμονες, στους ερευνητές, να τονώσουμε με αυτόν τον τρόπο τις οικονομίες μας και πάλι. Να τονώσουμε το εμπόριο, τις εμπορικές μας σχέσεις. Να διασφαλίσουμε ότι το εμπόριο θα είναι υπέρ ημών και όχι καθημών. Να προστατεύσουμε τα δικαιώματα των εργαζομένων. Να προστατεύσουμε το κλίμα. Να προστατεύσουμε τα δικαιώματα των εργαζομένων. Να προστατεύσουμε το κλίμα, το περιβάλλον. Δεν σταματάει λοιπόν το ελεύθερο εμπόριο, όμως πρέπει τα ωφελήματα από αυτό το ελεύθερο εμπόριο να τα δουν, να τα νιώσουν οι εργαζόμενοι, ακόμα και αυτοί που δουλεύουν στα κρότερα επίπεδα μέσα σε μια πολυεθνική εταιρεία. Αυτές είναι οι πολιτικές που επιδίωξα κατά τη διάρκεια των δύο θητιών μου ως πρόεδρος. Ανέλαβα πρόεδρος στην περίοδο της χειρότερης κρίσης. Και νομίζω συμφωνούν ότι τα καταφέραμε. Πετύχαμε οικονομική ανάπτυξη, χτίσαμε γέφυρες, λάβαμε μέτρα για την μεσαία τάξη. Ζητήσαμε από τους πλουσιότερους Αμερικανούς να πληρώσουν κάτι παραπάνω σε φόρους, να αναλάβουν το μερίδιο ευθύνης που τους αναλογεί, για να σώσουμε την οικονομία μας, την βιομηχανία μας. Διασώσαμε την αυτοκινητοβιομηχανία, την κάναμε πιο αποδοτική. Τώρα είναι σε επίπεδα πολύ καλά. Κάναμε μεταρρυθμίσεις στην Wall Street. Περιορίσαμε την αυθαιρεσία και τις υπερβολές στην προσπάθειά μας να μην ξανασυμβεί μια παρόμοια κρίση στο μέλλον. Και σήμερα οι επιχειρήσεις μας κατάφεραν να δημιουργήσουν 15 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Περιορίσαμε την φτώχεια με τον ταχύτερο ρυθμό από το 68 και μετά. Και περιορίσαμε επίσης τις ανισότητες. Περιορίσαμε επίσης τις διαφορές στις αμοιβές ανδρών και γυναικών. Και τώρα πια η υγεία, η περίθαλψη είναι προνόμιο όχι των λίγων, αλλά όλων. Το ποσοστό ανασφαλίσεων στις ΗΠΑ σήμερα είναι το χαμηλότερο στην ιστορία μας. Παράγουμε καθαρότερη ενέργεια, μειώσαμε το αποτύπωμά μας ταχύτερα από κάθε άλλη οικονομία. Τα κάναμε και τα δύο. Βελτιώσαμε την οικονομία μας
και υποδείξαμε ότι μπορεί κανείς να λάβει μέτρα για τη μεταβολή του κλίματος, ενώ μια οικονομία αναπτύσσεται. Και τα λέω όλα αυτά, όχι επειδή λύσαμε τα πάντα, όχι επειδή τελειώσαμε. Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας. Στην Αμερική, ακόμη υπάρχουν πολλοί που αγωνιούν για το μέλλον τους. Υπάρχουν πολλοί που δουλεύουν με μισθούς και ημερομίσθια που τους κρατούν στο όριο της φτώχειας. Και αυτό αφορά και πολλούς νέους ανθρώπους που βλέπουν ότι δεν έχουν ευκαιρίες μπροστά τους. Όμως οι πολιτικές που περιέγραψα είναι πολιτικές που δείχνουν την κατεύθυνση, δείχνουν πού πρέπει να πάμε, για πιο συμμετοχικές οικονομίες. Έτσι, η δημοκρατία αποφέρει και τους καρπούς που αποζητούμε, την ευημερία, τις ευκαιρίες, την εμπιστοσύνη στο μέλλον. Αν το πετύχουμε, θα έχουμε λιγότερες συγκρούσεις και θα ζυγίσουμε και τις ζωφερές φωνές, τις φωνές του σκότους που θέλουν να μας κρατήσουν αντιπάλους. Εδώ, στην Ελλάδα, συμβαίνει μια τέτοια αλλαγή. Τα πρώτα βήματα ήταν βεβαίως να θέσουμε τα θεμέλια ώστε να επιστρέψει η Ελλάδα σε ταχύρυθμη ανάπτυξη. Δεν χρειάζεται να ανατρέξουμε σήμερα στις αιτίες της οικονομικής κρίσης. Αλλά αν είμαστε ειλικρινείς, να αναγνωρίσουμε ότι για διάφορους λόγους, εσωτερικούς και εξωτερικούς, η ελληνική οικονομία, λόγω και του μεγέθους του χρέους, δεν ήταν βιώσιμη. Γιατί ξέρετε, οι επενδύσεις και οι δουλειές πηγαίνουν σε χώρες όπου η κυβέρνηση είναι αποτελεσματική και όπου οι κανόνες είναι σαφείς. Για να παραμείνει κανείς ανταγωνιστικός, πρέπει να δημιουργήσει δουλειές, να προσελκύσει επενδύσεις. Και γι' αυτό η Ελλάδα χρειάζεται μεταρρυθμίσεις. Πολλοί δεν κατάλαβαν το τεράστιο κόστος της θυσίας που έκανε ο ελληνικός λαός. Εγώ το γνωρίζω όμως και είμαι περήφανος για αυτά που έκανε η κυβέρνησή μου, στην προσπάθειά της να βοηθήσει την Ελλάδα στην προσπάθειά της αυτή. Ένας από τους σκοπούς της επίσκεψής μου ήταν να δείξω στον κόσμο τι έγινε στην Ελλάδα, πώς έκανε η Ελλάδα. Σήμερα ο προϋπολογισμός παρουσιάζει και πάλι πλεόνασμα και η Βουλή των Ελλήνων θέσπισε μεταρρυθμίσεις που θα κάνουν την οικονομία πιο ανταγωνιστική. Φυσικά υπάρχει πολλή δρόμο μπροστά μας. Θέλω όμως να συγχαρώ τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα και την κυβέρνησή του για τις προσπάθειές τους να κάνουν την οικονομία να σταθεί στα πόδια της. Η Ελλάδα προσπαθεί σήμερα να προσελκύσει επενδύσεις και να αποτρέψει την επανεμφάνιση εκείνων των ανισορροπιών που οδήγησαν στην κρίση. Σε αυτήν την προσπάθεια θέλω να ξέρετε ότι έχετε την αμέριστη υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών. Και προσωπικά θα συνεχίσω να παροτρύνω τους πιστωτές της χώρας να κάνουν ό,τι χρειάζεται για να επανέλθει η χώρα στον δρόμο που οδηγεί στην οικονομική ανάπτυξη. Η Ελλάδα λοιπόν συνεχίζει να μεταρρυθμίζει την οικονομία της. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είπε ότι η ελάφρυνση του χρέους είναι ζωτικής σημασίας για να επανέλθει η χώρα στην ανάπτυξη. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί για να πετύχουν μεταρρυθμίσεις, ο κόσμος χρειάζεται ελπίδα. Χρειάζεται πρόοδος και το λέω αυτό στους νέους ανθρώπους που είναι εδώ από όλη τη χώρα. Ο κόσμος πρέπει να ξέρει ότι υπάρχει μέλλον, ότι υπάρχουν ευκαιρίες, ότι υπάρχει πρόσβαση στην εκπαίδευση. Και έχετε ένα τεράστιο δυναμικό εδώ. Δεν χρειάζεται να πάτε στο εξωτερικό. Μπορείτε να μείνετε εδώ. Έχετε πολλά να κάνετε για να πετύχει η χώρα. Και μπορείτε να πετύχετε και εσείς. Είμαι βέβαιος ότι όσο δύσκολα και αν υπήρξαν τα πράγματα, η Ελλάδα θα δει καλύτερες μέρες. Μέρος της απόδειξης από της επιτυχίας της χώρας είναι και αυτή η υπέροχη αίθουσα, αυτό το υπέροχο κέντρο πολιτισμού. Γι' αυτό κάνατε εσείς οι Έλληνες στην ιστορία σας. Έχετε ένα ισχυρό πνεύμα. Και είμαι βέβαιος ότι θα υπερπηδήσετε τις δυσκολίες, θα τα καταφέρετε όπως κάνατε και στο παρελθόν. Η οικονομία λοιπόν χρειάζεται για τη δημοκρατία. Όταν δεν δουλεύει η οικονομία, τότε οι δημοκρατίες στρεβλώνονται και σε μερικές περιπτώσεις καταραίουν. Και αυτό με οδηγεί στην δεύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι δημοκρατίες μας. Πώς
οι πολυεθνικές μας, πολυπολιτισμικές κοινωνίες μας, ανά τον κόσμο θα τα καταφέρουν. Πώς τα έθνη μας, τα διαφορετικά μας έθνη θα προστατεύσουν τα δικαιώματα του ανθρώπου, τις πολιτικές ελευθερίες. Πώς θα διατηρήσουν ζωντανό το συνεκτικό δεσμό, αυτά που μας ενώνουν. Η δημοκρατία είναι πολύ απλή, ξέρετε. Όταν πιστεύουμε τα ίδια, όταν είμαστε ίδιοι, όταν πιστεύουμε στον ίδιο Θεό, τρώμε το ίδιο φαγητό. Τα πράγματα περιπλέκονται όμως όταν σε μια χώρα οι άνθρωποι είναι διαφορετικών προελεύσεων και προσπαθούν να ζήσουν μαζί. Στον παγκοσμιοποιημένο κόσμο, με τις μετακινήσεις, την μετανάστευση, με διαφορετικούς πολιτισμούς, διαφορετικές ιδέες, παρατηρούμε όλο και περισσότερο αυτήν την ανάμιξη δυνάμεων που πολλές φορές εμπλουτίζουν την κοινωνία μας, πολλές φορές όμως οδηγούν σε εντάσεις. Στην εποχή της πληροφορίας, ανταλλάσσουμε πληροφορία με απίστευτα ταχύ ρυθμό. Το ίδιο όμως γρήγορα αλλάζει και ο τρόπος ζωής μας. Παλιά μπορεί να μην ξέραμε πώς ζουν, πώς ζει ο κόσμος σε μια άλλη γωνιά του κόσμου ή στην πόλη σε σύγκριση με το χωριό. Σήμερα όλοι ξέρουμε πώς ζουν οι άλλοι, όπου και αν ζουν. Πολλές φορές λοιπόν οι άνθρωποι αισθάνονται ότι απειλούνται. Όταν διαπιστώνουν ότι κάποιοι άλλοι τα κάνουν τα πράγματα διαφορετικά και διρωτώνται για την δική τους ταυτότητα. Και αυτό κάνει το πολιτικό τοπίο πολύ πιο αβέβαιο. Εν ώψη λοιπόν αυτής της νέας πραγματικότητας, τις πραγματικότητες συγκρούσεων, αναπόφευκτα κάποιοι θα καταφύγουν στον εθνικισμό σε συγκρούσεις που βασίζονται στην σέκτα, στην εθνωτική προέλευση. Εξαιτίας και του γεγονότος ότι πολλά σύνορα χαράχθηκαν την εποχή της αποικιοκρατίας. Κάποιοι λοιπόν θα προσπαθήσουν να σπάσουν αυτά τα σύνορα. Είναι και η ανισότητα. Οι ανισότητες. Υπάρχει λοιπόν όλο και περισσότερη καχυποψία ότι όλα αυτά τα κάνουν οι ελίτ και κάποιοι θεσμοί που φαίνονται πολύ μακριά, πολύ απομακρυσμένοι από την καθημερινότητά μας. Ήρθε λοιπόν η στιγμή να στείλουμε το μήνυμα σε αυτούς τους ανθρώπους, σε αυτούς που αισθάνονται μακριά από τις κυβερνήσεις τους, που αισθάνονται ότι οι κυβερνήσεις τους δεν τείνουν ευήκο νους. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια οικονομική στρατηγική, όπως προείπα, χωρίς αποκλεισμούς. Το ίδιο όμως πρέπει να κάνουμε και στην πολιτική μας. Στις πρωτεύουσές μας χρειάζεται οι κυβερνήσεις να είναι πιο ανοιχτές, πιο αποτελεσματικές, πιο αποδοτικές, να είναι πιο κοντά στις καθημερινές ανάγκες των πολιτών. Οι κυβερνώντες, είτε στην Αθήνα, στις Βρυξέλλες, στο Λονδίνο, στην Ουάσιγκτον, πρέπει να τείνουν ευήκο νου στις ανάγκες των πολιτών. Ο κόσμος να ξέρει ότι κάποιος τους ακούει. Εδώ, στην Ευρώπη, ξέρετε ποιες είναι οι προκλήσεις. Πιστεύω ότι χάρη στην πρόοδο των τελευταίων δεκαετιών, την ενοποίηση, την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Χάρη σε όλα αυτά, η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση παραμένει το σημαντικότερο επίτευγμα στην ανθρώπινη ιστορία. Σήμερα περισσότερο από ποτέ, ο κόσμος χρειάζεται μια ευημερούσα Ευρωπαϊκή Ένωση, μια δημοκρατική Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως, όλα τα θεσμικά όργανα στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναρωτηθούν πώς θα καταφέρουμε ο απλός κόσμος τις 28 χώρες έχει την αίσθηση ότι έχει φωνή, ότι αποφάσεις που λαμβάνουμε και που θα επηρεάσουν τις ζωές των πολιτών δεν λαμβάνονται εν απουσία τους. Πρέπει να στείλουμε το μήνυμα ότι οι κυβερνήσεις είναι για να ικανοποιούν τις ανάγκες των πολιτών και όχι το αντίστροφο. Γι' αυτό και ως πρόεδρος των ΗΠΑ έλαβε πρωτοβουλίες όπως την εταιρική σχέση στην διακυβέρνηση, έτσι ώστε ο κόσμος να ξέρει περισσότερα, να μαθαίνει περισσότερα για τις αποφάσεις που θα καθορίσουν και το μέλλον του.
Γι' αυτό και κάναμε βήματα για να αντιμετωπίσουμε, να πατάξουμε την διαφθορά από μέσα. Οι αυταρχικές κυβερνήσεις κλείνονται στον εαυτό τους. Γι' αυτό δεν εισακούν βεβαίως την φωνή των πολιτών. Εμείς κάνουμε το αντίθετο για να επερμηνθούμε των δημοκρατικών μας θεσμών και για να δώσουμε λύσεις στα προβλήματα της κοινωνίας μας. Πολλοί σε πολλές χώρες έλκονται από τον κινησμό, γιατί είναι πεπισμένοι ότι οι πολιτικοί, οι κυβερνήσεις δεν δίνουν δεκάρα για τον κόσμο. Και όμως εμείς δημιουργήσαμε δίκτυα νέων ηγετών για να δώσουμε ελπίδα στις κοινωνίες μας, ώστε η φωνή των νέων να ακούγεται πιο δυνατή από κάθε άλλη φωνή. In closing, our globalized world is passing through a time of profound change. Yes, there is uncertainty and there is unease. And none of us can know. Ο κόσμος μας ζει σημαντικές αλλαγές. Ναι, υπάρχει αβεβαιότητα, υπάρχει αγωνία και κανείς βεβαίως δεν μπορεί να προβλέψει το μέλλον. Η ιστορία δεν είναι μια γραμμική διαδικασία. Τα δικαιώματα στις ΗΠΑ δεν αποτέλεσαν μια εύκολη πορεία. Η δημοκρατία στην Ελλάδα δεν ήταν μια ευθεία πορεία. Η εξέλιξη της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, το ίδιο. Και η πρόοδος δεν είναι ποτέ εγγυημένη. Η πρόοδος κερδίζεται από κάθε γενιά. Πιστεύω όμως ότι η ιστορία είναι αυτή που μας γεμίζει ελπίδα. 25 αιώνες μετά από την Αθηναϊκή Δημοκρατία και 250 χρόνια μετά από το ξεκίνημα του Αμερικανικού Έθνους, η πίστη μου, η εμπιστοσύνη μου, η βεβαιότητά μου στα δημοκρατικά μας ιδεώδη και τις οικουμενικές μας αξίες είναι πιο ισχυρή από ποτέ. Πιστεύω περισσότερο από ποτέ ότι ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ είχε δίκιο όταν είπε ότι το τόξο της οικουμένης ηθικής κλείνει, κατατείνει προς την δικαιοσύνη. Και κατατείνει προς την δικαιοσύνη όχι επειδή είναι αναπόφευκτο, αλλά επειδή εμείς το οδηγούμε προς την δικαιοσύνη. Όχι επειδή δεν θα αντιμετωπίσουμε εμπόδια προς τη δικαιοσύνη, αλλά επειδή έχουμε ανθρώπους που γενιά με γενιά έχουν όραμα, θάρρος και βούληση να στρέψουν τον κόσμο μας, την πορεία της ζωής μας προς την δικαιοσύνη. Στις Ηνωμένες Πολιτείες και όπου και αν πήγα τα τελευταία χρόνια, συνάντησα πολίτες και ιδιαίτερα νέους ανθρώπους, οι οποίοι επέλεξαν την ελπίδα από το φόβο. Ανθρώπους που πιστεύουν ότι μπορούν να χαράξουν το πεπρωμένο τους, που λένε όχι στον κόσμο όπως είναι, που είναι αποφασισμένοι να τον ξαναφτιάξουν όπως πρέπει να είναι. Και αυτοί οι άνθρωποι με ενέπνευσαν όπου και αν πήγα. Όπου και αν πήγα, συνάντησα ανθρώπους οι οποίοι στην καθημερινότητά τους στέλνουν το μήνυμα ότι παρά τις διαφορές χρώματος, καταγωγής, γλώσσας, θρησκείας, είναι έτοιμοι να συνεργαστούν και να ξαναφτιάξουν τον κόσμο. Θυμάμαι τη γυναίκα που είπε όταν αποβιβάζονταν οι πρώτοι πρόσφυγες στα ελληνικά νησιά, είπε: ζούμε κάτω από τον ίδιο ήλιο, ερωτευόμαστε κάτω από την ίδια σελήνη, από το ίδιο φεγγάρι. Είμαστε όλοι άνθρωποι. Πρέπει να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Αυτοί οι άνθρωποι. Αυτοί οι άνθρωποι με γεμίζουν ελπίδα. Στις κοινωνίες μας, στις χώρες μας. Πιστεύω ότι υπάρχει πολύ φιλότιμο, πολύ αγάπη για την οικογένεια, την κοινωνία και τη χώρα. Η αίσθηση ότι είμαστε μαζί, ότι έχουμε ευθύνη ο ένας για τον άλλον. Φιλότιμο λοιπόν, το βλέπω κάθε μέρα και αυτό με γεμίζει με ελπίδα. Γιατί εν τέλει
Η ευθύνη είναι δική μας. Δεν είναι δουλειά κάποιου άλλου, δεν είναι ευθύνη κάποιου άλλου. Εμείς, οι πολίτες του κόσμου, οι πολίτες των χωρών μας, θα στρέψουμε το τόξο της ιστορίας προς την δημοκρατία. Γι' αυτό και το πιο σημαντικό αξίωμα σε οποιαδήποτε χώρα δεν είναι αυτό του Προέδρου ή του Πρωθυπουργού. Ο πιο σημαντικός τίτλος είναι ο τίτλος του πολίτη. And in all of our nations, it will always be our citizens who decide the kind of countries we will be, the ideals that we will reach for, and the values that will define us. Θα αποφασίζουν τι χώρα θέλουμε να είμαστε, για ποια ιδανικά θα παλεύουμε. Σε αυτό το σπουδαίο, πλην όμως ατελές, αλλά εν τέλει αναγκαίο σύστημα αυτοδιακυβέρνησης, η εξουσία και η πρόοδος θα πηγάζουν πάντοτε από τον Δήμο, από εμάς, από τον λαό. Είμαι βέβαιος ότι όσο λέμε την αλήθεια, όσο μένουμε προσκολλημένοι σε αυτό το σύστημα αυτό της κυβέρνησης, στην δημοκρατία θα πετυχαίνουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ζήτω η Ελλάδα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, όπως βλέπουμε, ολοκληρώθηκε η ομιλία του Μπαράκ Ομπάμα, μια ομιλία ιστορική, μια ομιλία παρακαταθήκη της οκταετούς θητείας του. Έχει ιδιαίτερη σημασία το γεγονός ότι ο Μπαράκ Ομπάμα, που βλέπουμε εδώ να καταχειροκροτείται, απευθεία σύνδεση λοιπόν με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, κατάμεστο εκεί, κατάμεστη αίθουσα. Βλέπουμε εδώ τις δύο σημαίες, την ελληνική και την αμερικανική σημαία.